Με αρκετά θέματα στην ατζέντα τους, οι οργανωμένοι κυνηγοί πέρασαν την πόρτα του Προεδρικού. Τα προβλήματα που απασχολούν τον κυνηγετικό κόσμο ήταν στο επίκεντρο συζήτησης κατά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οδεύουν πολλά κυνηγετικά προβλήματα προς επίλυση. Αναβαθμίζονται οι δυνατότητες και θα υπάρχει επένδυση πλέον τα επόμενα χρόνια στην αναβάθμιση των βιοτόπων για να υπάρχουν καλύτερες ημέρες για το κυνήγι. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε κατανόηση στη πλειοψηφία των προβλημάτων που απασχολούν τους κυνηγούς, οι οποίοι ανυπομονούν να αρχίσει η θύρευση του λαγού και της πέρδικας. Πιθανόν να κατορθώσουμε πριν τις 5, πριν την έναρξη, να διορθωθούν κάποια τα οποία θεωρούμε λάθος σαν κυνηγοί, όπως είναι οι δύο σκύλοι που θα επιτρέπεται να παίρνει κάποιος κυνηγός στο κυνήγι. Αυτό να γίνει 4, όπως είναι η ομόφωνη απόφαση της Ομοσπονδίας. Η διαγραφή του τέλους για την άσκηση των κυνηγετικών σκύλων που είναι 20 ευρώ. Σε μια άλλη εξέλιξη, η UNIFICIP, με αφορμή την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου, υπενθυμίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά το κυνήγι στην νεκρή ζώνη. Ελοχεύει ο κίνδυνος για πρόκληση πυροβολισμών από τη μία ή την άλλη των αντιτιθεμένων δυνάμεων και είναι ως εκ τούτου επικίνδυνη και ανεύθυνη πράξη. Η ανακοίνωση της UNIFICIP αναφέρει επίσης ότι όσοι κυνηγοί αποτελούν κίνδυνο ή επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά προς το προσωπικό της ειρηνευτικής δύναμης θα καταγγέλλονται άμεσα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για να διωχθούν σύμφωνα με τον νόμο.